Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε στο στούντιό μας στην Αθήνα. Εκεί βρίσκεται ο Στέργιος Καλόγυρος μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη Ντάσκα, τον κύριο Ξενοφών Βεργίνη, πρώην βουλευτή Λευκάδος και πρώην διοικητή του ΟΓΑΙ, οικονομολόγος πανεπιστημιακός και βέβαια ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, δεν το κάνω δεύτερη φορά το ίδιο λάθος, να ξέρετε. Ταξίαρχος εν αποστρατεία, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ και στρατιωτικός αναλυτής. Και βέβαια σε αυτό το μέρος δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή με την ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια δεν μάζεψε στο Παλέντε Σπορ τον κόσμο που προφανώς θα επιθυμούσε με όλα όσα συνέβησαν και εκτός του Παλέντε Σπορ με τις προσαγωγές όσων αποφάσισαν να πούν πως η Μακεδονία είναι ελληνική και να πούν ένα μεγάλο όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο βέβαια και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε. Ήταν το σύνθημα του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με το «Φύγετε», ενώ βέβαια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια ομιλία η οποία καταχειροκροτήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο κύριος Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που μπορεί να λέει ψέματα γρηγορότερα από την σκιά του. Αυτά είναι τα όσα... Καταχειροκροτήθηκε ο Άδωνης για αυτά. Καταχειροκροτήθηκε ο Άδωνης για αυτά που είπε στο συνέδριο, έτσι. Νομίζω ότι συγκέντρωσε αυτός και ο Σαμαράς, όπως είπα και στην αρχή, τα περισσότερα χειροκροτήματα. Όντως αυτό πολλά ισχύει, για τον πρόεδρο, ήταν δηλαδή, βέβαια εδώ τα λέμε όλα. Μεταξύ άλλων και η κυρία Σβίκο από το ΣΥΡΙΖΑ το σχολίασε αυτό, ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεωργιάδης έδωσαν τον τόνο του συνεδρίου. Αυτό υπόθηκε, κύριε Βεργίνη, από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι και η αλήθεια, έτσι, Αντώνης Σαμαράς, Άδωνης Γεωργιάδης. Οδηγήσαν τον κόσμο στο συνέδριο, αλλά θα ακούσουμε όμως και την άποψη του κύριου Βεργίνη, που ήταν βουλευτής, ήταν υποψήφιος βουλευτής στη Λευκάδα, καθηγητής, έγκριτος και με μεγάλη σοφία. Ναι, κύριε Βεργίνη. Ήμουνα στο συνέδριο και ήμουνα όλες τις ώρες του συνεδρίου. Είναι γεγονός ότι και οι δύο αυτοί ομιλητές αναφέρθηκαν περισσότερο και απευθύνθηκαν περισσότερο στο συναισθηματικό χώρο και βεβαίως στο χώρο της κέντρο-δεξιάς και με γεγονότα. Και οπωσδήποτε ενθουσίασαν τους συνέδρους. Βεβαίως με στή περιεχομένου από πλευράς πολιτικής και μέτρων άσκησης πολιτικής ήταν του Προέδρου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος με τα νέα μέτρα που εξήγηλε και με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε σύγκριση μάλιστα με όσα συμβαίνουν σήμερα και που υποφέρει ο ελληνικός λαός από τα ψέματα αλλά και κυρίως και από τα μέτρα, τα φορομπηχτικά και εισφορομπηχτικά του κυρίου Τσίπρα, δεν συζητιέται ότι η ωριμότητα του λόγου ενθουσίασε και στην πρώτη φορά και στον πρώτο του λόγο την Παρασκευή, αλλά και την Κυριακή που έκλεισε το συνέδριο. Οπωσδήποτε πάντως ο κόσμος πραγματικά ενθουσιάστηκε από την αναφορά σε ό,τι αφορά κυρίως την συμφωνία στις Πρέσπες, κύριε Καλόγερε, όπου όλοι όρθιοι καταχειροκρότησαν κάθε φορά που αναφερόταν η άρνηση ψήφισης και η άρνηση αποδοχής της συμφωνίας των Πρεσπών. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Κύριε Βεργίνη. Μετά χρυσό προφήτης, κύριε Βεργίνη. Και ο Πρόεδρος δήλωσε και πάλι με πολύ δυνατή φωνή ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει. Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Βεργίνη, εγώ συμφωνώ και ξέρετε πολύ καλά ότι χάρηκα που ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα στηρίξει να πάνε οι βουλευτές στο Θεσσαλονίκη το Γενάρη, φέτος, στο συλλαλητήριο που κάναμε. Όμως, έχω μία απορία και έχω και μία σκέψη που την έχω εκφράσει μεγαλοφόνος και λέω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που λογικά θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, έτσι δείχνουν τα πράγματα, είναι κοντά στον ελληνικό λαό όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων και τη συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, εάν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει πραγματικά να σώσει τον ελληνικό λαό από αυτή τη συμφωνία που πάει να φέρει ο κύριος Τσίπρας, και να είμαστε ειλικρινείς, σας εκτιμώ και σας σέβομαι, όπως και τον κύριο Μητσοτάκη εκτιμώ και σέβομαι, μπορεί να κάνει το εξής απλό και να λυτρώσει τον ελληνισμό, όχι μόνο αυτός που ζουν εδώ στην Ελλάδα, τον ελληνισμό ολόκληρο. Ποιο είναι το απλό? Φέρνει ο κύριος Τσίπρας
στη Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, γνωρίζει έτσι και αλλιώς ότι μετά από ένα μήνα θα πάει για εκλογές. Πριν τη φέρει, να απαραιτηθεί σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Εάν το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, θα αποδείξει ότι πράγματι έχει μέσα στην καρδιά του τον ελληνικό λαό και δεν δέχεται που δεν είναι αυτή τη συμφωνία, γιατί ξέρετε, εάν θα ψηφιστεί μετά, ποιος Μητσοτάκης θα βρεθεί, θα έχει τη δύναμη και να πει ακυρώνω τη συμφωνία. Αυτό κύριε Βεργίνη που σας το λέω, γιατί ξέρω ότι εσείς είστε Έλληνας, το έχετε αποδείξει και στα συλλαλητήρια και παντού, είναι μια πρόταση που την έχω κάνει και στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε όλους. Δηλαδή, παραιτηθείτε για να σωθεί η χώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Διαφορετικά ξεπουλάμε το όνομα. Και θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Κοιτάξτε, είναι μια άποψη την οποία μπορούν να σπαστούν όλοι οι Έλληνες. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά είδη και οι κοινοβουλευτικοί κανόνες. Θεωρεί κανένας ότι πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της κοινοβουλευτικής τάξης. Όταν χάνετε πατρίδα. Όταν χάνετε πατρίδα, τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε, στρατιωτικό νόμο επιβάλλει όλο όταν χάνετε πατρίδα. Ναι, εδώ. Ο Γάλλος ήθελε ο Μακρόν να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στο Παρίσι. Κατέβασε άρματα. Το χάνει την πατρίδα. Ο Μακρόν ήθελε να κατεβάσει να κάνει στρατιωτικό νόμο στο Παρίσι. Είναι μια άποψη για την οποία μπορεί κανείς να σπαστεί. Σέβομαι εφόσον την άποψη σας. Εφόσον κινδυνεύει η πατρίδα, αναμφισβήτητα. Αλλά υπάρχει πρώτα ο κοινοβουλευτικός, είπαμε, δρόμος που αυτό απαιτεί και η δημοκρατία και το πολίτευμα μας, να εξαντληθεί. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα την ψηφίσουν. Και αυτό πρέπει κανένας να το εξαντλήσει. Γιατί τόσοι Έλληνες δεν είναι οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Ας αφήσουμε τους ΣΥΡΙΖΑ και ας πάμε τους άλλους. Γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν. Άρα θεωρεί και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι απευθύνεται σε αυτούς και τους λέει να μην ψηφίσουν. Και επομένως αναμένεται ή περιμένουμε όλοι οι Έλληνες ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν στο ύψος τους και δεν θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι κινδυνεύει κυρίως η πολιτιστική ιστορία της Ελλάδος και επομένως η υπόσταση της ίδιας της Ελλάδος αλλά και του πολιτισμού της και όχι μόνο. Δεν είναι πολιτιστικό το θέμα, κύριε Βεργίνη. Και όχι μόνο. Είναι αυθυπαρξία τη χώρα. Ναι. Δεν είναι μόνο. Είναι αυθυπαρξία στο απότερο μέλλον, αν προβληθεί. Αυθυπαρξία είναι αυθυπαρξία τη χώρα. Η αυθυπαρξία τη χώρα με την τυπική τσένια δεν κινδυνεύει. Αλλά σίγουρα αλωτριώνεται μέσα από τέτοιε πράξει και τέτοιε συμφωνίε όπου έχουν καταδικαστεί και στο παρελθόν. Και από πολλούς και από πρωθυπουργούς και από τον πληθυσμό. Εδώ δεν ακούγεται ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας, ο οποίος εναντιώνεται. Το 78% εναντιώνεται σε αυτή τη συμφωνία. Επομένως δεν ακούει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φωνή του λαού. Δεν ακούνε λοιπόν όλοι αυτοί τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή και την άκουσε η Νέα Δημοκρατία και τώρα. Και δεν έχουν συνείδηση. Τώρα. Δεν ακούει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μιλάω για τον Τσίπρα και για την κυβέρνησή του. Λοιπόν, δεν είναι τώρα εξ επαρχής ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι αντίθετος και λέει οι κοινοβουλευτικοί της Νέας Δημοκρατίας θα καταψηφίσουν. Και αυτό λέει η κοινοβουλευτική τάξη. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιδράσει κανένας και βεβαίως επαφίονται. Όχι, υπήρχαν άλλοι τρόποι να προληφθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή και να προλάβει αντιπολίτευση. Και να προλάβει η αξιωματική αντιπολίτευση τι, να παραιτηθεί πριν υπογραφεί. Και στήριζαν αδιάφορα και υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι συνέπλεαν με το ποτάμι και βλέπουμε τώρα τη σύμπραξη πώς θα γίνει. Αλλά δεν θέλω να μπω περαιτέρω σε πολιτικά. Συνέπλεαν με αποτέλεσμα να δοθεί το δικαίωμα ο κύριος Κοντζιάς που ήταν μιας κρίσεως να πάει στις πρέσπες και να δημιουργήσει αυτή τη συμφωνία η οποία εν την ημέτρο μας καθοδηγεί και βλέπετε πόσο επιμένουν και οι Αμερικανοί στο θέμα. Σας προστατεύουμε, προστατεύουμε τις γεωτρήσεις μας στην Κύπρο, είμαστε μαζί σας, φέραμε τα μη επανδρομένα, δημιουργήσαμε βάσεις και τα λοιπά στην Ελλάδα, αλλά το θέμα των Σκοπίων θα σας δώσει έναν αέρα στα Βαλκάνια, που δεν τον πήραμε όταν έπρεπε και διελειόταν η Ιουγκοσλαβία. Κύριε Θεοδωρακίδη, κοιτάξτε, μετακινηθήκατε λιγάκι από το απολύτως θέμα αυτό.
Τι θέλετε, δεν θέλετε να έχουμε μια κοινοβουλευτική πρακτική αλλά και κοινοβουλευτική τάξη? Δεν πρέπει σαν αντιπολίτευση να σεβαστεί από... Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί από με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με αυτή συνεχώς τη δικαιολογία είχαμε εκλογές κάθε δύο χρόνια. Δικαιολογία του Τσίπρα, όχι του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη δικαιολογία του πρόεδρου της Δημοκρατίας πηγαίνουμε. Δεν τους είπε ότι ήταν κρυφή πολιτική, κρυφή πολιτική. Δεν τους κατάγγειλε. Για να μην μακρηγορώ, κύριε Βαγγίνη, σας σέβομαι. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα άλλο πολιτιακό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να ευαγγελιστεί η Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε να πάμε σε προβολή στο μέλλον. Σε αυτό κύριε Βεργίνη, να δώσουμε λίγο το λόγο στο Γιάννη τον Τάσκα, γιατί βέβαια από την συζήτηση, και δεν ξέρω και ποια είναι η δική του αίσθηση από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αφήσαμε απ' έξω τον Πάνο Καμένο και αυτά τα οποία είπε σήμερα, ο οποίος, σας μην ξεχνιόμαστε, αν ήθελε να μην φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει σήμερα η Συμφωνία των Πρεσπών, θα μπορούσε να το έχει κάνει εξ αρχής. Και τώρα ουσιαστικά ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να συγκαλέσει και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Συμπαιγνίες. Κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν συμπληρώνει ούτε στις δημοσκοπήσεις πάνω από 30%. Κανένα. Συνεπώς, δημοσιογράφος είμαι, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν έχω περάσει ποτέ ούτε από συνέδρια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, Γιάννη. Ούτε μέσα σε από συνέδρια έχω περάσει, το απέξω ποτέ κανένας κόμματος. Όμως με το 30% το μεγαλύτερο κόμμα και όλα τα άλλα μικρότερα, κανείς δεν μπορεί να λέει, η πλειοψηφία λέει αυτό, η πλειοψηφία λέει εκείνο. Κανείς δεν έχει πλειοψηφία. Συνεπώς, λέμε ποιες είναι οι συμμαχίες, ποιοι είναι καλύτεροι συμμαχικοί συνδυασμοί. Έκανε ένα συνδυασμό ο Τσίπρας με τον Καμένο και ο Καμένος την πρώτη στιγμή έλεγε: εγώ δεν θέλω αυτή τη συμφωνία των Σκοπίων και όταν θα έρθει η ώρα θα διαλύσω την κυβέρνηση. Γιατί θα έπρεπε να κάνει τη χάρη στον κύριο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, να τον κάνει πρωθυπουργό, ή στον, αφού επιλέγει ως καλύτερο τον κύριο Τσίπρα. Εγώ όμως θέλω να ξεφύγω από αυτά, επειδή δεν μετέχω σε κόμματα, και λέω το εξής απλό και ομό ως προς την πραγματικότητα πράγμα. Καθένας σε αυτή τη χώρα και πολιτικός και άλλος έχει δικαίωμα να προτείνει αντιαμερικάνικο δρόμο. Καθένας έχει δικαίωμα να πει όχι. Καθένας έχει δικαίωμα να πει θέλω να ακολουθήσουμε φιλογερμανικό δρόμο. Ή φιλοαγγλικό ή φιλογαλλικό. Το είχαμε αυτό, τα είχαμε. Φιλογαλλικά κόμματα, φιλοαγγλικά, φιλοαμερικάνικα κόμματα. Όχι. Τότε όχι. Είχαμε αυτά τα κόμματα. Ήταν το φιλορωσικό, όποιος σήμερα προτείνει αντιαμερικανικό δρόμο, δηλαδή κόντρα σε αυτή τη συμμαχία που έχουμε συμπτύξει με τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς, με αυτή την κυβέρνηση τη σημερινή, θα τον προτείνει και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Και θα πει, αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς με τους Γερμανούς στο πλευρό μας ή περισσότερο ασφαλείς με τους Άγγλους ή με τους Γάλλους κλπ. Κλπ. Προς το παρόν η επιλογή που έκαναν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και από όλοι μαζί είναι στρατιωτική στενή συμμαχία με Αμερική και Ισραήλ. Με τι ανταλλάγματα. Μέχρι τώρα, τι ανταλλάγματα λέει ο στρατηγός. Πολύ σωστό. Με αυτό εμείς η δουλειά μας είναι να λέμε υπάρχει καλύτερος δρόμος γιατί έχουμε την τάδε απόδειξη, την τάδε. Έτσι. Αν υπάρχει να το πούμε. Αν δεν υπάρχει να μην το πούμε ποτέ. Ή καθένας να λέει τι εξυπηρετεί όταν λέει δεν ακολουθήσουμε τον τάδε και τον τάδε δρόμο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα συμφέροντα του λαού μπορεί να μην ταυτίζονται ούτε με τους Αμερικανούς πολλοί, ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Γάλλους. Αν όμως κάποιοι πολιτικοί έχουν συμφέροντα από εδώ ή από εκεί, προσωπικά αλλάζει. Αν υπηρετούν το κοινό καλό, να με τα συμφέροντα της Ελλάδος ποιος θα είναι, κύριε Ντάσκα, με τα συμφέροντα της Ελλάδος ποιος θα είναι και να μπορεί να τα υπηρετεί όντας σε συμμαχίες και σε διεθνή φόρα. Στρατηγέ μου να διαβάσω έτσι, γιατί ανέβηκε Τσίπρα στην εξουσία. Το λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία είναι αντισύριζα. Και ναι, σήμερα στη σημερινή της ανακοίνωσης. Να παρακαλέσω να αποκατασταθεί η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε θέμα με την εικόνα στο μόνιτρο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Γιάννη. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που δεν είναι πλειοψηφία να στηρίζει την κυβέρνηση στη σημερινή, γράφει. Η δικαιοσύνη ζημιώνεται όσο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όταν χρησιμοποιείται ως μέσο εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Η εδώ και δεκαετίες χρησιμοποίησή της κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να εξουντώνει αντιπάλους, ούτε τη διαφθορά εξάλειψε, ούτε την πολιτική ηρεμία επέφερε.
Αυτό λέει η δικαιοσύνη των δικαστών και εισαγγελέων, τα κόμματα χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη με δίθεν σκοπό να πολεμήσουν τη διαφθορά και ούτε αυτό έκανε ούτε το άλλο. Πώς ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία και η ΑΝΕΛ, το ξέρουμε, από τη διαφθορά. Από αυτή που γέμισε την Ευελπίδων και τα άλλα δικαστήρια σήμερα με δικογραφίες τεράστιες. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας μεγάλος που είχε συναλλαχθεί με το κράτος, που να μην έδινε μίζες και να μην έχει σήμερα μια δικογραφία τόση. Εκτός ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων. Όλα τα άλλα, τραπεζικά, αυτά, ο κόσμος αυτά τα έβλεπε. Έβλεπε το κλέψιμο, έβλεπε να γεμίζουν το εξωτερικό, λίστες Λαγκάρντ, λίστες Μπόργιανς. Έβλεπε να μας κοροϊδεύουν. Βλέπει να καταραίει ο Μαρινόπουλος και να φορτώνεται στο Σκλαβενίτη και στον ελληνικό λαό. Μισό λεπτό. Οι ιδιοκτήτες να πάνε στην Αμερική να κάνουν business. Και να είναι στη λίστα Λαγκάρντα, και να είναι στη λίστα Λαγκάρντα τα ονόματά τους και να μην γίνεται τίποτα. Και σήμερα μαθαίνουμε, θα έρθει λέει ένα πρώην στελεχός να κάνει άλλη σειρά σούπερ μάρκετ. Τα χρήματα από τα οποία στερήθηκαν τα κρατικά ταμεία και ο ελληνικός λαός, αυτά είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι για αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση μόνο, για πάρα πολλές. Γι' αυτό ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία. Ούτε για τον άλλο, για εκείνο, ούτε για εκείνο. Ο κόσμος μπούχτησε από τη διαφθορά και η δικαιοσύνη λέει χρησιμοποιούσαν εμάς για να την κουκουλώνουμε. Γιάννη, αυτό λέει στην ουσία η δικαιοσύνη. Θα έχουμε δικαιοσύνη στο τρίτο μέρος. Αυτά που γίνονται με το ΣΤΕ. Εγώ στον χρόνο που μας απομένει θέλω λίγο να ασχοληθούμε με τον δρόμο που μας οδηγεί σε εκλογές. Βλέπουμε φαίνια ότι ο κύριος Μητσοτάκης ωραία τα λέει, αλλά ξέρεις, όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να γεννιούνται νέα παιδιά στην Ελλάδα. Καλό αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δίνεται 2.000 ευρώ, αλλά εδώ το θέμα είναι πόσο μακριά μπορεί να δει κανείς και τι συμβούλους έχει. Γιατί αν έχει συμβούλους, ας πούμε, σαν τον κύριο Βεργίνη, το κόμμα θα είχε συν 10 μονάδες διαφορά. Το λέω έτσι με κάθε ειλικρίνεια, κύριε Βεργίνη, και εκτίμηση προς το πρόσωπό σας. Έχει καλούς συμβούλους. Ο πρόεδρος είναι καλός. Η σύμβουλή του δεν είναι καλή. Βλέπε Μαρία Σπυράκη για παράδειγμα. Βλέπε κι άλλος εκεί μέσα. Εγώ τα λέω με όχι, το όνομά του. Είχαμε και ιστορίες στρατιωτικών. Κύριε Βεργίνη, εσείς είστε εδώ με το πρόσωπό σας. Και σας ξέρουμε χρόνια. Και έχετε και μία επιχείρηση που επίσης την ξέρουμε και πόσο καλά πάει. Δηλαδή έχετε δοκιμαστεί στο στίβο. Όταν λέτε έχει καλούς συμβούλους, να λέτε ονόματα. Έχει τον τάδε, να του λέτε τα εύσημα και εμείς θα βλέπουμε και θα λέμε, θα ερευνούμε. Και εγώ, έχει δοκιμαστεί. Μπράβο, λέω, να πούμε, μπράβο. Έχει δεν έχει δοκιμαστεί. Τι σπυράκι μας λέτε το σύμβουλο, έχει, να μην το μας λέτε. Το Πασόκ που τη βρίζουν όλοι στην Νέα Δημοκρατία. Ή τον Κίρτσο, ποιο από τους δύο μας λέτε. Κύριοι, 10 υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί έδωσαν τη διαπίστευση πίσω στο συνέδριο και απεχώρησαν όταν είδαν χειραψίες και πρόσκληση υψηλόβαθμου στρατιωτικού, ο οποίος είχε υπηρετήσει όλους τους κυρίους. Και ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πω ονόματα, αλλά 10 από αυτούς έδωσαν τη διαπίστευση στρατηγή και ναύαρχη. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε πώς πάει. Ο καθένας κρίνεται πάντως από πώς το ευθύνης που κατέχει. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές. Το 19 που μπαίνει σε λίγες μέρες είναι έτος εκλογών. Και εγώ ρωτάω όλους εσάς που μας βομβαρδίζετε με μηνύματα αγάπης, με πολλά ερωτήματα για τα χρήματα που θα πάρετε και με πολλά ερωτήματα για τη στάση που κρατούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ λοιπόν θα πω ότι, και σας το είχα πει και τις προάλλες, η διαφορά δεν θα είναι 10 μονάδες, θα είναι πολύ μικρότερη. Θα είναι λογικά η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, έτσι δεν είναι, κύριε? Λοιπόν, με τα σημερινά δεδομένα, αλλά όταν έχεις έναν Τσίπρα, ο οποίος μοιράζει λεφτά παντού, μοιράζει κάθε μέρα και κάτι, ετοιμάζουν τα Υπουργεία το Γενάρη να βγάλουν χρονοδιάγραμμα τετραετίας για προσλήψεις, κύριε Τάσκα. Αυτό σημαίνει ότι πατάει στο ευαίσθητο τομέα του Έλληνα που σου λέει να βάλω το παιδί μου στο δημόσιο και θα είναι μια χαρά γιατί είναι μόνιμος. Και την άλλη μεριά έχουμε της Νέας Δημοκρατίας ο κόσμος να αγωνία τι γίνεται και όπως είπα το μακεδονικό, το είχα πει και το λέω, είναι αυτό το οποίο θα ρίξει την κυβέρνηση. Είτε το θέλει ο κύριος Τσίπρας είτε όχι, θα φύγει εξαιτίας του μακεδονικού. Και ξέρεις, αν εγώ ήμουν Τσίπρας, το έχω ξαναπεί και το λέω και δεν θα σταματάω να το λέω, εάν ήμουν Τσίπρας θα πήγαινα σε εκλογές και θα άφηνα
την καυτή πατάτα της ψήφισης της συμφωνίας των Πρεσπών στην επόμενη κυβέρνηση. Και αυτή θα ήταν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και εκεί πλέον κανείς θα αντιληφθεί το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην Ελλάδα, που είναι ξεκάθαρο, γιατί το λέω, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία, δεν βάζομαι σε αυτούς την ομάδα Σαμαρά και Γεωργιάδη, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τρίβουν τα χέρια έτσι που ο κύριος Τσίπρας θα τα περάσει όλα και θα καθαρίσει. Αγωνιούν τι θα γίνει αν φύγει ο Τσίπρας, που αυτό θα κάνει, και θα αφήσει τη συμφωνία στη Νέα Δημοκρατία. Και στο ποτάμι λέει, ποιο ποτάμι, τον κάνει επικρατείας ο Μητσοτάκης, γιατί λέει αν γυρίσει και δεν ψηφίσει συμφωνία. Και το υπόσχεται και εγώ δεν ξέρω τι ο Τσίπρας, αν ψηφίσει συμφωνία. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό το ποτάμι ξεράφηκε και μηδένισε, γι' αυτό τα υπόλοιπα κόμματα όλα μηδένισαν και ο κόσμος αγωνιά βλέπει όλους αυτούς να τον κοροϊδεύουν, να έρχεται ο κύριος Βέμπερ εδώ, ο γερμανόφιλος που είναι καταστροφή για την Ελλάδα, γνωστός για τις ανθεληνικές του θέσεις, να μιλάει στο συνέδριο και βέβαια, όπως είπε και ο στρατηγός, 10 κομμάντο στρατηγοί δώσαν τις διαπιστεύσεις στο συνέδριο και φύγαν βλέποντας πράγματα και θάματα. Υπάρχει κόσμος που διαφωνεί και πολλοίς κόσμος διαφωνεί μετά τις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Φύγαν άνθρωποι ικανοί και επιλέχθηκαν οι άνθρωποι της αυλής, όπως γίνεται πάντα για την Τάσκα. Και αυτοί που φύγανε θα δημιουργήσουν μεγάλη ζημιά στο κόμμα. Συμπέρασμα. Για να δούμε λοιπόν μέχρι το Μάιο πού θα κάτσει μπήγε για τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Καλόγερο, επιτρέψτε μου, μέχρι το Μάιο η Τουρκία θα έχει αναπτύξει το μεγάλο σχέδιο των μη επανδρομένων οπλισμένων αεροσκαφών που ο γαμπρός του Ερντογάν έχει την εταιρεία και που το πρώτο πέταξε στα Δαρδανέλια την Κυριακή. Και εμείς θα τρογόμαστε εδώ με στόχο, όπως είναι ο στόχος της τυραννίας, τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και με μικρά αντίδωρα να σκεπάσουμε μεγάλες παλιές πληγές. Με ελεημοσύνη δηλαδή. Με ελεημοσύνη. Δεν είπαμε ανάπτυξη. Όταν ακούω ότι υπάρχει, ότι θα γίνουμε κύριοι των κεντρικών Βαλκανίων εμείς αν υπογράψουμε τη σύμβαση, εγώ γελάω, γιατί οι ελληνικές τράπεζες που ήταν στην Αλβανία, στα Σκόπια και οι επιχειρήσεις που είναι σήμερα, αντικατεστάθησαν από γερμανικές επιχειρήσεις. Ο άξονας, κύριε Βεργίνη, Βερολίνο, Βελιγράδι, Σκόπια, Θεσσαλονίκη αξίζει πάρα πολλά χρήματα. Όπως και η ένωση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο Δούναβι, στο Βελιγράδι, με ένα Βελιγράδι προς την Ευρώπη και όχι προς τη Ρωσία, αντιλαμβάνεστε πόσο εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, ας έχουμε εδώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας λένε ότι θα γίνουμε η πρωτεύουσα των Βαλκανίων με αυτή τη συμφωνία. Ποιο Βαλκανίο των κεντρικών? Ξέρετε, κυρία Κλιάθη, ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν στο Κόσοβο αυτή τη στιγμή στρατό. Ξέρετε τι έχουν πάει εκεί? Πριν από 4 ημέρες βγήκε η συγκεκριμένη είδηση και δεν ξέρω αν αυτό είναι μέσα στα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Δεν μας απειλούν, δεν μας απειλούν τα Σκόπια. Μας απειλούν οι πολιτικές. Οι πολιτικές μας απασχολούν, όχι τα Σκόπια. Να σας ρωτήσω, φανταστείτε τι είσαι εκπρόσωπος. Λέτε ότι οι Αμερικανοί έχουν στρατό στο Κόσοβο. Μάλιστα. Δημιούργησα στρατό του Κοσόβου. Οι Αμερικανοί. Του Κοσόβου. Οι Αμερικανοί. Εθνικό στρατό του Κοσόβου. Είναι γεμάτο αμερικανικές σημαίες εκεί. Μάλιστα. Απαγορευόταν στη συμφωνία. Απαγορευόταν. Παράνομα δημιουργήθηκε ο στρατός. Οι Αμερικανοί είπαν προχθές, χθες ο υπουργός εξωτερικών, ο Μίτσελ, είπε στην Τουρκία ότι θα είναι πολεμική πράξη και θα αρπαχτούν σε πόλεμο Αμερική και Τουρκία, εάν διεκδικήσετε ένα βαρέλι από την Κύπρο, από τη θεράσια περιοχή ενεργειακά. Σαφώς, γιατί υποστηρίζει τη Σαουδική Αραβία με την οποία έχει πρόβλημα η Τουρκία. Τι μας πειράζει εμάς λοιπόν η ανάπτυξη της Αμερικής και ο περιορισμός της Τουρκίας? Σε τι μας πειράζει, για εξηγήστε το. Όχι, μας πειράζει ο περιορισμός της χώρας μας. Μας επηρεάζει πάρα πολύ ο περιορισμός της Ελλάδος, διότι εγώ, κύριε Ντάσκα, δεν θέλω πιανού είναι. Θέλω να μου δώσει το μερίδιό μου που μου ανήκει, που το έχω πάρει με αγώνες δίπλα στους συμμάχους της Δύσης. Πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συνέχεια με το ανήκομενο στη Δύση. Θέλω το μερίδιό μου. Και πάνε αυτό το μερίδιό μου να μου το πάρουν και φτωχοποιούν ένα λαό, του φέρνουν και 1,5 εκατομμύριο άλλους για να του αλλάξουν την πολιτιστική του δομή. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε πόσο χειραγωγήσιμος θα είναι σε αυτή τη μοντέρνα τυραννία. Στρατηγέ, θα συζητήσουμε για την Τουρκία στο δεύτερο μέρος. Όχι, να δώσουμε το λόγο στον, είναι σημαντικό το λόγο τι κάνει η Τουρκία στη Συρία, στο Ιράκ και στο Αιγαίο. Πάμε στον κύριο Βεργίνη.
Φένια, και μετά να πάρω το λόγο εσύ. Κύριε Βεργίνη, πείτε μας λίγο δύο λόγια έτσι, πώς είδατε το συνέδριο, αν είδατε νέο κόσμο, αυτό μας ενδιαφέρει. Λίγο πριν αυτά που αναφέρατε και θέλω να σχολιάσω. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ό,τι και να κάνει ο κύριο Τσίπρας και η κυβέρνησή του, η ΕΝΕΛ δεν ξέρω αν θα παραμείνουν ή τι θα κάνουν, για μένα είναι το ίδιο πράγμα, είτε παραμείνουν είτε όχι. Είναι γεγονός ότι όλες οι προβλέψεις αποτελέσματος των εκλογών είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι πάει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να δώσει πραγματικά τα πάντα σε μορφή επιδομάτων και επίσης να διορίσει όπου μπορεί και να βάλει ανθρώπους δικούς του, αυτό είναι απόλυτα γεγονός. Αν κάθε φορά έρχεται και καταστρέφει ο καθένας επί τρία χρόνια τη χώρα και τον τελευταίο τρίμηνο ή τετράμηνο πρέπει να δώσει όλα αυτά που δίνει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή απλόχερα και πρόκειται να ανατρέψει και τις σκέψεις και τα αισθήματα και τις αποφάσεις των ψηφοφόρων, μπράβο λοιπόν στους ψηφοφόρους. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα αυτό το οποίο προμηνύεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έρθει... Μέχρι το 2015 τη φτιάχνανε τη χώρα, κύριε Βεργίνη. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαιο και βεβαίως υπάρχει κριτική. Και η κριτική, κύριε Ντάσκα, ξέρετε, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος και ξέρετε ιστορικά να ερμηνεύσετε αυτά τα φαινόμενα. Βεβαίως υπήρξαν προβληματισμοί και υπήρξαν και παρατηρήσεις. Και γι' αυτό και κάθε φορά βλέπετε ότι ο κόσμος αλλάζει και την εξουσία. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να κερδίσει ξανά ο κύριος Τσίπρας την ψήφο των Ελλήνων. Δεν είναι μονάχα τα προγνωστικά, αυτά τα προγνωστικά καμιά φορά μπορεί να πέσουν και έξω. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Έλληνας νοικοκύρης να πιστεί για το αντίθετο από όσα έχει κάνει. Πάρτε όποιο θέλετε. Πάρτε το νοικοκυριό και το οικογενειακό εισόδημα. Πάρτε τους υπαλλήλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους έχει αφαιμάξει το εισόδημά τους. Θέλετε από τη φορολόγηση, την υψηλή. Θέλετε από την εισφορο φορολόγηση. Θέλετε από τα οικογενειακά βάρη. Τελικά δεν υπάρχει περιθώριο σε έναν νοήμονα, σε έναν λογικό νοικοκύρη να ψηφίσει ξανά τον Τσίπρα. Από το άλλο μέρος βεβαίως θέλουμε και μια κυβέρνηση κάποτε η οποία να εφαρμόσει και ένα σταθερό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας και για να έχουμε μια μελλοντική, αν θέλετε, δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σταθερά και μελλοντικά τα προβλήματα της χώρας. Θέλετε από πλευράς εθνικής οικονομίας, θέλετε από πλευράς ασφάλειας, θέλετε από πλευράς επίσης συνόρων ασφάλειας και διπλωματικών σχέσεων με τις άλλες χώρες και με την Αμερική και με την Κίνα και με την Τουρκία και με τη Ρωσία. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια οικονομία ισχυρή και μια διπλωματία ισχυρή και προπαντός μια ενότητα στον εσωτερικό κύριε χώρο. Κύριε Βεργίνη, πάντως με όλα αυτά που μόλις είπατε, γιατί πρέπει να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν τίποτα από αυτά. Έτσι τουλάχιστον όπως το ξετυλίξατε. Λοιπόν, να περάσουμε τίποτε, σε ένα... Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Η διαφορά υπάρχει. Κύριε Βεργίνη, η διαφορά υπάρχει, αλλά είναι στο 9% και από το 9% πέφτει στο 6%. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιτρέπετε δευτερόλεπτα. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να παρασυρθεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και να προβεί σε συνθηματολογική πολιτική και να ξεγελάσουμε πάλι και να πούμε ψέματα. Κανένας δεν το είπε αυτό, κύριε Βεργίνη. Κανένας. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε την συζήτηση, γιατί πρέπει μεταξύ άλλων να δούμε και τι γίνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που έχουν γίνει σε δώρα και επιδόματα από 1η-1η του 2013. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ και πάλι μαζί σας. Διαφημίσεις. Εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση που αφήσαμε στη μέση, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντισυνταγματικό το κόψιμο δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους, λέει μεταξύ άλλων. Ωστόσο, το ζήτημα παραπέπεται στην ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για οριστική κρίση. Πρόκειται για τις περικοπές που έλαβαν χώρα με το δεύτερο μνημόνιο, οδηγώντας στην οριστική κατάργηση
καταργήση των επίμναχων επιδομάτων από 1η-1η του 2013. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με το στούντιό μας στην Αθήνα. Στέργιος Καλόγερος, ο συνάδελφος Γιάννης Ντάσκας, ο κύριος Ξενοφών Βεργίνης, πρώην βουλευτής Λευκάδος και πρώην διοικητής του ΟΓΑ, και ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ταξίαρχος εναποστρατεία, στρατιωτικός αναλυτής. Και θα ήθελα για αρχή λίγο το σχόλιο του Γιάννη του Ντάσκα, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και αν ουσιαστικά σημαίνει κάτι αυτή η απόφαση. Παραπέμπω και πάλι στην Ένωση, στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία μιλάει για επιρροές της πολιτικής ηγεσίας, των πολιτικών ηγεσιών στη δικαιοσύνη. Έτσι ερμηνεύω, όχι τη συγκεκριμένη απόφαση, πολλές όμως και εγώ και πολλοί άλλοι που παρατηρούμε και ερευνούμε, πολλές αποφάσεις της δικαιοσύνης, ολιγορίες ή ταχύτητά της. Η υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου είναι γνωστή ως ένα σκάνδαλο το οποίο βρίσκεται στη δικαιοσύνη για να δικαστούν άνθρωποι σε βαθμό κακουργήματος. Διότι. Δεν το κρίνουμε, δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη. Η οποία δίκη σέρνεται κάμποσα χρόνια. Υπάρχει βεβαίωση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία λέει, έγινε η δίκη τον Απρίλιο του 2014, και ακόμα εκκρεμεί προς έκδοση αποφάσεως. Πότε το λέει αυτό? Ούτε μετά 8 μήνες, ούτε το 15, ούτε το 16. Το λέει τον Μάρτιο του 2018. Σήμερα πάμε να μπούμε στο 2019. Εκείνη η απόφαση για το μεγάλο σκάνδαλο δεν έχει βγει. Τι λέω με αυτό? Ότι το Συμβούλιο Επικρατείας, ιδιαίτερα στα διοικητικά δικαστήρια, το Συμβούλιο είναι το κορυφαίο, έχει εκκρεμότητες φοβερές και τρομερές, εκκρεμότητες που κάνουν πολιτική, θέλει δεν θέλει ο δικαστής, θέλουν δεν θέλουν οι δικαστές που δικάζουν τέτοιου είδους ιστορίες. Γιάννη, δες μια πορεία, συγγνώμη. Ναι. Γιατί βγαίνει η απόφαση μετά από 5 χρόνια? Τόσο δύσκολο είναι για ένα τρομερό θέμα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν μετά από 5 χρόνια όχι, απόφαση. Όχι, δεν είναι εύκολο να βγουν αυτές οι αποφάσεις. 5 χρόνια. Μπορεί να βγουν όμως σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 5. Σε ένα χρόνο. Σε 5 χρόνια. Δεν έχουν ευθύνη δικαστές. Όχι, έχουν. Ποιος τους ελέγχει αυτούς? Ποιος θα τους ελέγξει? Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε το εξής πράγμα. Αυτός που τους διορίζει. Αυτός που τους διορίζει. Σωστά λέει ο στρατηγός. Δεν μου επιτρέψετε, αν μπορώ να βάλω... Άρα αυτοί που διορίζουν, κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκάστοτε κυβερνώντες, είναι αυτοί που έχουν και την ευθύνη που βγαίνουν αποφάσεις μετά από 5 χρόνια, αφού ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό, αφού χιλιάδες άνθρωποι αυτοκτονούν, αφού χιλιάδες άνθρωποι τρέχουν στους γιατρούς για ψυχοφάρμακα. Βγαίνουν οι κύριοι εντυμότατοι δικαστές που για τον εαυτό τους, κύριε Ντάσκα, πήραν αμέσως τα αναδρομικά, τα ψηφίσανε, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί μεταξύ τους τώρα δεν πάνε να βγάλουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, εδώ δεν γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να διεκδικήσεις ως ενεργεία, ως μία διετία πίσω και όχι παραπάνω. Υπάρχουν υποθέσεις που αναγράφονται στα 5 χρόνια, τα δικαιώματά σου, τα αστικά κλπ. Αν σε 5 χρόνια δεν τα διεκδικήσεις, παραγράφονται. Εδώ βέβαια υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Το τι θέματα κρίνει και αν θα υπάρχουν παραγραφές ή όχι, θα το δούμε πώς θα το λύσει και μετά θα φανεί. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας παρασύρει σε συζητήσεις που δεν θα καταλαβαίνει ο κόσμος. Επαναλαμβάνω τη φράση που έχει σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Λέει: η εδώ και δεκαετίες χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό που λέτε εδώ, καθυστερούμε, τρέχουμε ή δεν καθυστερούμε, ούτε τη διαφθορά εξάλειψε, ούτε την πολιτική ηρεμία επέφερε. Και με αυτή την απόφαση τι γίνεται? Πολιτική κόντρα για τούτο, για εκείνο, γιατί έγινε. Οι δικαστές λένε εδώ με αυτό ότι οι πολιτικές ηγεσίες χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη. Αυτό επιφέρει απόγνωση στον κόσμο. Και το αποδέχονται, κύριε Τάσκα. Ναι, ναι. Ξενοφώντα, αν ήθελα μόνο ένα λεπτό να αναφερθώ σε κάποια έγγραφα. Συγγνώμη. Ο απλός κόσμος, όταν πάει στη δικαιοσύνη, δεν παίρνει το δίκιο του και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, γιατί οι δικαστές είναι απασχολημένοι ή έχουν προστασία ή κόντρα σε αυτά τα επίπεδα με τους πολιτικούς. Παράδειγμα. Αναφέρουμε σε ένα παράδειγμα, γιατί πώς υποφέρει ο κόσμος. Και από αυτά θα κρυφτεί ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο οποιοσδήποτε. Το 2014 ψηφίζουν μια ανακοίνωση, ένα νόμο που λέει ότι θα δίνουν σύνταξη
εάν το πρακτορείο σου κάνει το Α, το Β, το Γ. Άρα εξαρτούν τη σύνταξη, την ασφάλιση του πρακτορείου. Ποιο ωφελείται από αυτό? Ψυχάρης Μπόμπολας. Φωτογραφικός νόμος. Δεν αναφέρουμε ημερομηνία. Ψυχάρης Μπόμπολας, φωτογραφική διάταξη. Πάμε να δει σε δύο ανθρώπους. Ένας άνθρωπος λέει, ασφαλισμένος, γεννήθηκε το 57. Έκανε αίτηση για σύνταξη το 15. Χρόνια ασφάλισης, τα έχω για την κάμερα να φανούν. Χρόνια ασφάλισης, 34 χρόνια και 2 μήνες. Παίρνει τη σύνταξη, 35 ετία, στο καλό. Την πήρε τη σύνταξη. Δεύτερη υπόθεση. Άλλος ασφαλισμένος. Γεννημένος και αυτός το 57. Έκανε αίτηση για σύνταξη το 15. Χρόνια ασφάλισης, 34 χρόνια και 9 μήνες. Παραπάνω από τον προηγούμενο. Σύνταξη του λένε δεν θα πάρεις ποτέ στη ζωή σου. Ποια είναι η λεπτομέρεια με αυτά? Πήρα μια γάτη στον ΕΦΚΑ, πήρα μια άλλη από εδώ, από εκεί, να κάνουμε έρευνα, ακόμα άκρη δεν βρήκαμε. Ποια είναι η ουσία? Ο ένας ήταν καλό παιδί και πήρε τη σύνταξη με 34 χρόνια και 2 μήνες και την δικαιούται ο άνθρωπος, γιατί είχε 1 εκατομμύριο κρατήσεις. Ο άλλος δεν ήταν καλό παιδί. Έχει κάνει αγωγές στον Ψυχάρη και στον Πόπολα εδώ και χρόνια. Και δικάζεται και σκοτώνεται μαζί τους. Με αυτούς. Και έρχεται ο μηχανισμός και του λέει, 34 χρόνια σε άφηνα να δουλεύεις, σου κρατούσα, σου έπαιρνα τα χρήματα, κοντά 1 εκατομμύριο κρατήσεις από αυτές, αλλά σύνταξη δεν θα πάρεις ποτέ. Κάνοντας έρευνα εγώ, θα πεις μπορεί να τα λέει αυτός ο άνθρωπος, τώρα μην τα λες εσύ. Κάνοντας έρευνα, φτάνω στην ίδια κυρία που υπογράφει και τις δύο συντάξεις. Και αυτή με τα 34 χρόνια και 2 μήνες και αυτή με τα 34 χρόνια και 9 μήνες. Και της λέω τι είναι αυτά και μου απαντάει θρασίτατα. Και 104 χρόνια να έχει δουλέψει, σύνταξη αυτός δεν θα πάρει. Τώρα μου το είπε αυτό το 18, πριν από 2 μήνες. Με ποια δικαιολογία? Με καμία. Έτσι λέμε εμείς στο ταμείο. Έτσι λέμε η διάταξη. Ποια δικαιολογία? Ή δούλεψες ή δεν δούλεψες. Ή σου κράτησε ή δεν σου κράτησε. Όταν τα κάνει αυτά ένας που έχει κάνει αγωγές στον Ψυχάρη και του στερούν τη σύνταξη, πού θα πάει το μυαλό μας εμάς? Κύριε Τάσκα, το θέμα είναι για αυτό να δούμε τι θα γίνει με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ. Θα πάει εκεί που πάει το μυαλό, κύριε Τάσκα, ότι αν δεν δικαστούν οι υπεύθυνοι για τον εξευτελισμό των Ελλήνων, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος που δεν θα φτωχοποιήσει, τι θα κάνει? Δεν υπάρχει ανάκαμψη. Κύριε Βεργίνη, με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, συγγνώμη, είπε ο άνθρωπος αυτός, μου λέει έχω ένα παιδί. Θα φέρεις την κάμερα να πάνω τους, το παραδώσω να το μεγαλώσουν αυτοί, αφού σύνταξη δεν μου δίνουν πια. Αλλά ισοδήματα δεν έχω. Ή κλέφτης θα γίνω, ή φωνιάς θα γίνω, ή κάτι θα γίνω τέτοιο. Να πάρω το παιδί, όχι, να πάρω το παιδί με την κάμερα να το παραδώσω. Γιάννη, να πάμε και στους άλλους, δεν έχουμε χρόνο. Στρατηγέ, τι λες εσύ? Τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ότι ποιος θα δικάσει δικαστές και εξουσία που είναι υπεύθυνοι για τον εξευτελισμό, διότι περί εξευτελισμού πρόκειται, του ελληνικού λαού. Αυτό είναι θέμα. Το δημογραφικό, γιατί θα πάει να παραδώσει ο εξευτελισμένος το παιδί αν δεν αυτοκτονήσει. Έτσι. Και όλα τα επερχόμενα, στα οποία δεν τίθεται ανάχωμα, με κομματικές επιλογές, χειροκροτήματα, υποσχέσεις ή μοίρασμα ενός αντίδωρου τη στιγμή που έχουν κοπεί κατ' επιλογή και καθ' υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ελληνικό λαό όλα του τα δικαιώματα. Δεν έχει δικαιώματα, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας κάτοικος της Ελλάδος. Τουναντίον να αναπτύσσονται πολλά δικαιώματα σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι σε λίγο θα φέρονται ως κάτοικοι Ελλάδος, θα είναι ψηφοφόροι, δεν θα έχουν πληρώσει ποτέ εφορία και θα γίνει και αναδιάταξη. Θα γίνει αναδιάταξη, κοινωνική αναδιάταξη. Και εγώ ρωτώ, διότι αγωνιούμε. Ποιος θα πάει τότε να πολεμήσει? Θα περιμένουμε τους Αμερικανούς να έρθει το αμερικανικό υπηκό, διότι τέλος πάντων το αμερικανικό υπηκό κοιτάζει τα συμφέροντά του. Ποιος και γιατί? Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στο Πορκουά. Δεν πειράζει, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα τα είπαμε αυτά, αλλά ως οικονομολόγος ο κύριος Βεργίνης. Κύριε Βεργίνη, δύο κουβέντες μόνο για αυτό, τα είπαμε νομίζω, εξαντλήσαμε το θέμα. Όχι, απλά να πω ότι είναι αντισυνταγματικό, γιατί στηρίζεται τότε σε κάποιους νόμους. Και επομένως όταν η ίδια η εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, η οποία ψηφίζει τους νόμους, δεν σέβεται τους νόμους στην εφαρμογή τους, τότε ποιος φταίει γι' αυτό?
Το δεύτερο φταίξιμο είναι πράγματι των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, διότι θα πρέπει κάποτε επιτέλους πράγματι να βγαίνουν αποφάσεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κύριε Βεργίνη, κύριε Δάσκα, κύριε Θεοδωρακίδη, όλοι αυτοί κάνουν πολιτικές καριέρες αμέσως μετά. Αν δεν υπάρξει μία διευθέτηση, έχουμε το τι μπορεί να κάνει ο καθένας αφού τελειώσει τη θητεία του και αποσυρθεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πείτε ένα, κύριε Βεργίνη. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και μάλιστα οι πρόεδροι ανωτάτων δικαστηρίων, ακόμα και του Αγίου Πάγου, σε θέσεις διοικητικές εξουσίας. Από ποιος? Και τη σημερινή κυβέρνηση επίσης. Η προηγούμενη τι έκανε με τον Αθανασίου? Σας είπα. Ο φίλος μου Σαμάρας. Σας είπα. Όλοι το ίδιο είναι. Όλοι το ίδιο είναι. Όλοι για την καρέκλα είναι, κύριε Βεργίνη. Όταν οι ανεξάρτητες εξουσίες αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυνδέονται, τότε δεν έχουμε ανεξαρτησία εξουσιών. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε. Κύριε Φέλιο, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το πρωί ο Πάνος Καμένος επισκέφθηκε φυλάκια στις Ινούσες και την Ίσο Παναγιά. Στις 2 το μεσημέρι είχαμε δύο τουρκικά F-16 και ακόμα ένα ζεύγος τουρκικών F-4 να πετούν πάνω από τις νησίδες Ανθρωποφάγη και Μακρονήσι. Και είχαμε και νέα επιθετική ενέργεια των Τούρκων με δύο F-16 πάνω από τις Ινούσες στις 4. Και βέβαια έχουμε και μία έρευνα της MRB, είναι η εξαμηνέα στάση της συγκεκριμένης εταιρείας. Συγκεκριμένα, ποια χώρα θεωρούν πραγματική απειλή για την Ελλάδα? Περισσότεροι από 8 στους 10 έχουν απαντήσει την Τουρκία. Έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, όπου οι πολίτες θεωρούσαν απειλή την Αλβανία και τα Σκόπια. Όλη αυτή η κλιμάκωση, πού πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει, κύριε Θεοδωρακίδη? Γιατί διάβαζα και μία ανάλυση της προάλλες ότι ίσως να είμαστε και πρώτο πυλών ενός παγκοσμίου πολέμου. Λίγο το κλίμα της πόλωσης, λίγο οι αναταράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Ποια είναι η δική σας άποψη? Συνεχώς είμαστε υπό την απειλή πολέμου παγκοσμίου, αλλά υπάρχουν ισορροπίες, υπάρχει και διπλωματία. Εκτιμώ ότι μεθοδικά η Τουρκία δημιουργεί τις συνθήκες και την εξυπηρετούμε πάρα πολύ εμείς, αναπαράγοντας το θέμα του τουρκικού κινδύνου εδώ, χωρίς να προετοιμαζόμαστε για τίποτα. Μπορεί να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό στην Ελλάδα, πιέζοντας για πρώτον για να λυθεί το Κυπριακό, διότι θα υλοποιηθεί το ψευδοκράτος της Κύπρου σε ομοσπονδία όπως τη θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι καινούργοι που κάνουν τις διαπραγματεύσεις και κυρίως οι Αμερικανοί, και δεύτερον για να καλύψει το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις που κάνει στη Συρία και στο Ιράκ, όπου και εκεί έχει δημιουργήσει ψευδοκράτη. Ήταν τρομερή η ίηση και τον αφήνουν οι Αμερικανοί, γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι είναι ισορροπία, είναι balance. Να βγαίνει ο κ. Ερντογάν και να λέει θα θάψουμε το IPG, το οποίο είναι το μόνο που μάχεται κατά τον ΝΤΑΕΣ, δηλαδή των σκληρών Ισλαμιστών εκεί που έχουν κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στα λαγούμια τους, και έχει προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν συντηρούν ο κ. Σακάρ, που ήταν πρώην αρχηγός Γεθάκη και είναι υπουργός Άμυνας, αυξάνοντας την επιθετικότητα προς την Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα στεναρά δεν πει ότι έχει θέση στον όποιο συμμαχικό συνδυασμό με τους Αμερικανούς, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, στεναρεί και μπαίνουμε σε διαδικασία να το δούμε, να το διαπραγματευτούμε, που είναι και το ολέθριο, τότε θα έχουμε προβλήματα και κάποτε η Τουρκία θα ξεσπάσει όταν δει ότι είμαστε σε πλήρη αδυναμία. Ακριβώς. Άρα σε σχεδιασμό αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, ούτε καν καταγγέλουμε αυτά που προανέφερα, τα επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, που στο Αιγαίο είναι ένα μεγάλο σχέδιο και είναι καινούργια πληγή. Δεν είπα εγώ να πάρουμε. Τουναντίον οδηγούμεθα σε αγορές, έτσι όπως μας τις υπαγορεύουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, φεύγοντας και από τις ευρωπαϊκές αγορές. Να δούμε, θα σώσουμε τα ναυπηγεία αν αναπτύξουμε τις φρεγάτες τις αμερικανικές, που είναι η καινούργια
πρόταση, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο καλές στην αντιεροπορική άμυνα όπως στην Μπελγαρά οι γαλλικές. Παίζεται ένα παιχνίδι. Εμείς φοβούμε ότι θα είμαστε ο σάκος του μπόξ της Τουρκίας, η οποία θέλει να υπάρχει στην περιοχή και να μας ακούσουν οι τηλεθεατές. Δημιουργεί δεύτερο κατοχικό κράτος στη Συρία, κάνοντας και επιθέσεις στο Ιράκ με την ανοχή όλων. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε σε συνδυασμό με το Κυπριακό. Στρατηγία, βλέπουμε την Τουρκία να τα έχει καλά με τη Ρωσία, να αγοράζει στα 400 και όπως σωστά είπατε εσείς και το έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ, να δημιουργείται ένα δεύτερο κράτος, μια κατοχή μέσα στην Συρία, να είναι το απόλυτο αφεντικό, να έχει πάρει και τους Τουρκμένους και να λέει και αυτοί είναι Τούρκοι. Το γνωστό παραμύθι, όποιος είναι μουσουλμάνος είναι Τούρκος, η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία που θέλει να αναστήσει ο Ερντογάν. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, και εμείς, Γιάννη Ντάσκα, στρατηγέ μου και κύριε Βεργίνη, δεν τολμούμε να δώσουμε διαβατήρια στους βλάχους των Σκοπίων. Δεν τολμούμε. Ξεχάσαμε ο Μητσοτάκης, όταν τον ερώτησα στη Θεσσαλονίκη, για τη συμφωνία των Πρεσπών και για τους βλάχους των Σκοπίων, ο Μητσοτάκης δεύτερη ερώτηση δεν μου απάντησε. Φοβάται. Πάντα ο Γεωργιάδης όμως από εδώ λέει το αυτονόητο, το ελληνικό. Και ο Μητσοτάκης δεν απάντησε. Λέω, άντε, λέω, ενδυνάμει πρωθυπουργός τώρα, μικρός ο χρόνος στην έκθεση, να μην τον στριμώξω και να του πω, αρχηγέ μου, πρόεδρε, ξέχασα να μου απαντήσει την δεύτερη ερώτημα. Φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Δεν απαιτούμε, αλλά διεκδικούμε την προστασία του ελληνισμού όπου και αν βρίσκεται, τότε δεν έχουμε σωτηρία. Αλλαγή δόγματος, στρατηγία. Γιατί αν δεν αλλάξει το δόγμα, αν μια ζωή αμήνεσαι, θα χάνεις. Και το σκύλο όταν το πετάς πέτρες φεύγει. Αν γαυγίζει και τρέξει, θα έρθει από πίσω σου. Πρέπει να αλλάξουμε τα δόγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια, εγώ κύριε Βεργίνη, μπορώ να σας στεναχωρώ λίγο, γιατί εσείς είστε Νέα Δημοκρατία, πρώην βουλευτής. Εγώ ξέρετε, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λέω τα θετικά, λέω και τα αρνητικά. Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας κάνει πολιτική με επιχειρηματικούς όρους, κύριε Καλόγερε. Όχι πολιτική με εθνικούς όρους. Τώρα βλέπουμε τις επιλογές. Νομίζουν εκεί ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Ούτε από τη θέση σας πράγματι περιμένω να κάνετε τέτοια διατύπωση. Δεν είναι σωστό αυτό. Ποιο, τι δεν μου απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης για το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τους βλάχους στο Σκοπείο. Δεν έχει θέση. Πείτε μου, να σας πω, εγώ θα βγάλω το πρωί και θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου πείτε εσείς αν έχει θέση η Νέα Δημοκρατία επίσημη για τους βλάχους των Σκοπίων, κύριε Βεργίνη? Και βέβαια θα έχει θέση. Υπάρχει περίπτωση. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ναι. Η Νέα Δημοκρατία όχι. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, ναι. Η Νέα Δημοκρατία όχι. Δεν απάντησε. Όχι ότι δεν έχει θέση. Δεν έχει, δεν είναι γραμμένο πουθενά. Μπορείτε να υπάρχουν συνιστώσεις, κύριε Καλόγερε, και στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία ίσως να έχει και συνιστώσεις. Για να εκφραστεί έτσι, δεν μπορεί να εκφράζει μόνο τον εαυτό του, θα πρέπει να εκφράσει τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως υπάρχουν συνιστώσεις και στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέση. Δεν μπορεί να μην έχει. Διαφορετικά θα εκφράζει τον κυρία Μέρκελ την ερώτησε. Χωρίς να εκφράζει. Η κυρία Μέρκελ την ερώτησε, τον κύριο Βέμπερ τον ερώτησε. Τώρα, δεν είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί πάντα οι Γερμανοί να κάνουν κομμάτι στην Ελλάδα? Για οτιδήποτε από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε ένα οργανισμό, δεν μπορεί να επικαλούμαστε κάθε φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος πρότεινε τον κύριο Βέμπερ? Για να προστατέψει τα σύνορά μας και από τα άλλα μέρους να λέμε. Κύριε Βεργίνη, η Μέρκελ πούλησε. Δεν έχουμε διπλωματική συνεργασία. Κύριε Βεργίνη, η Μέρκελ πούλησε στον Βενιζέλο τα υποβρύχια. Και τα ίδια υποβρύχια, αντί να τους βάλουμε και μια λίτρα να τα πουλήσουν στους Τούρκους, τα πουλάει και στους Τούρκους. Αυτή είναι η εθνική περήφανη πολιτική. Με συγχωρείτε, κύριε Βεργίνη, είναι η πολιτική της οικονόμας και της μίζας και της διαφθοράς. Αυτή είναι η πολιτική, κύριε Βεργίνη. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι έρχονται τώρα οι σημερινοί. Έρχονται οι σημερινοί. Όλους το ίδιο τσουβάκι. Όταν εγώ βλέπω, κύριε Βεργίνη, όταν βλέπω εγώ τον κύριο Βέμπερ, τον υποστηρίζω, μάλλον τον προωθούν. Και τον προτείνουν δύο, και εσύ εξ αυτών είναι η Νέα Δημοκρατία. Λέω πάλι η Μέρκελ έβαλε το χέρι της για τον Βέμπερ. Τα λέω λάθος, δεν τα σκαγιάνε. Συγγνώμη. Καθόλου. Μετά το κομμέντα.gr. Αν έχω λάθος, πες μου. Πάντως η θέση της δεξιάς είμαι, δεν ανήκω στην αριστερά, το ξέρετε. Πήρε ο κύριος Βέμπερ εκεί, ήταν καθαρά ελληνικές. Καλά τώρα. Τι να κάνει, τι να κάνει, ντρεπότανε. Κύριε Βεργίνη. Τώρα τι έχει στο πίσω μέρος του. Τα έχει πει εκτός Ελλάδος. Ξέρω, αλλά εκεί πάντως εξέφρασε καθαρά ελληνικές. Τα έχει πει εκτός Ελλάδος. Κύριε Βεργίνη, είμαστε στην εποχή στο 2018-19. Το διαδίκτυο, οι άνθρωποι προόδευσαν, οι νέοι μας ακούνε και οι μεγαλύτεροι έχουν μάθει το κομπιούτερ. Εάν πατήσει κανείς
στο διαδίκτυο. Θα δει διαφορετικές δηλώσεις. Όχι, να αναζητήσει τι έχει πει κατά καιρούς ο Βέμπερ για την Ελλάδα για το 2014, 2015, 2016, 2017. Τότε θα καταλάβει κανείς και πόσο φιλέλλην ήτο και πόσο τίμησε την ιστορία της Ευρώπης, όπως αυτή πάντως υποδομήθηκε με τη συμμετοχή έκανε, της Ελλάδας και την πρωτοπορία της Ελλάδας. Ο λόγος του και οι δηλώσεις που έκανε στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει δημοσιότητα και θα δείτε ότι πραγματικά οι θέσεις εκείνες είναι καθαρά ελληνικές θέσεις. Μόνο ο Άδωνης εχθές, ο Άδωνης και ο Αντώνης ο Σαμαράς πιάσαν το παλμό των συνέδρων, κύριε Βεργίνη. Δεν λέω τώρα για τους υπόλοιπους, και ο πρόεδρος καλός ήταν, αλλά από τους υπόλοιπους Άδωνες Γεωργιάδης και Αντώνης Σαμαράς πιάσαν τον παλμό των συνέδρων και κατακυρωθήκαν. Οι υπόλοιποι ήταν. Ο πρόεδρος παίρνει μια κάποιες σταθερές θέσεις και αποφάσεις και θεωρώ ότι η σοβαρότητα επιβάλλει. Να σας πω κάτι, να βάλετε αυτόν τον γκολ στο 92 εσείς, αυτό θα κάνετε. Ο Τσίπρας μοιράζει λεφτά και εσείς δεν μπορείτε να μοιράσετε ούτε καλά-καλά υποσχέσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικό και θα πείσει τους Έλληνες ψηφοφόρους και οι Έλληνες ψηφοφόροι θα καταξιώσουν την πολιτική αυτή. Ότι δεν αλλιώτικα θα είμαστε όλοι ψεύτες, απατεώνες, συνθηματολόγοι και θα κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνει ο Τσίπρας. Και καλό είναι πολιτική μια επισήμανση. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι απατεώνος και συνθηματολόγος, το λέτε. Να σας πω, το ότι λέει ψέματα αυτό είναι αυτονόητο. Μια επισήμανση. Το ότι τώρα αυτή τη στιγμή δίνει σωρία επιδομάτων και έχει κάνει τη χώρα. Καλά κάνει, καλά κάνει και μοιράζει χρήματα. Καλά κάνει και μοιράζει χρήματα, κύριε Γιάννη. Έχουμε και τον κύριο Γιάννη, τον Φερχάτη. Κύριε Βεργίνη, όποιος έκλεψε λίγα, λέει πάει στον Κορυδαλό. Όποιος έκλεψε πολλά, πάει στη βίλα του. Μισό λεπτό. Συγκρίνεται τα επιδόματα που πρέπει να τα δώσει με αυτά που είναι τα δισεκατομμύρια στη λίστα στα κρεμμένα. Αν πήγε τώρα ο Τσίπρας, κάποιος τον έφερε τον Τσίπρα. Είμαι ο πρώτος, κύριε, με συγχωρείτε κύριε Καλόγερα, είμαι ο πρώτος που είπα ότι μπορεί αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα να είναι 101 δις και ότι το 10% των οφειλετών αντιπροσωπεύουν το 90% των οφειλών. Και επομένως εγώ δεν είμαι υπέρ. Είμαι κατά και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Ντάσκα, ότι πρέπει να πιαστούν πρώτα οι μεγάλοι απαταιώνες και αυτοί που τρώνε τα λεφτά. Κύριε Βεργίνη, Ξενοφών Βεργίνης, καθηγητής, οικονομολόγος, πανεπιστημιακός, εξαιρετικός άνθρωπος, πρώην βουλευτής Λευκάδος, εξαιρετικός επιχειρηματίας. Και του ευχόμαστε και πάλι βουλευτής. Να είστε καλά. Λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής στη Λευκάδα, 10 Ιανουαρίου, φαντάζομαι να είστε με στη λίστα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι απόφαση του πρόεδρου του κόμματος. Λοιπόν, ή τουλάχιστον, κύριε Βεργίνη, στους συμβούλους του κυρίου Μητσοτάκη, μπας και δώσετε καμιά λαμπρή ιδέα και ανέβουν λίγο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Καλόγερε, συγχωρείτε, Βεργίνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ, κύριε Βεργίνη, εξαιρετικός φίλος εκπομπής, φίλος δικός μου. Πολύ καλός άνθρωπος, πανεπιστημιακός. Μακάρι μια δημοκρατία να έχει πολλούς από τον Βεργίνη. Μια κουβέντα στην έρευνα της Βεργίνας. Το 11% για να γίνει 42,8 ο κίνδυνος εξαλβανίας σημαίνει ότι η μειονότητα αισθάνεται απροστάτευτη, αλλά και εσωτερικά υπάρχει σπόρος της παναλβανικής προπαγάνδας. Και το δόγμα, στρατηγία αλλάζει πλέον. Το 11 ως το 42,8 που είναι τεράστιο ποσοστό για την Αλβανία, της οποίας οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν με τα λεωνίδα στα άρματα του ελληνικού στρατού, εδώ έχουμε θέμα και θα ήθελα να ακούσω πολλά και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όχι έχουμε δώσει άρματα στην Αλβανία. Έχουμε δώσει άρματα. Τα Λεωνίδα, και με τα δικά μας άρματα μας απελώνει η Αλβανία. Ρε που φτάσαμε. Γιάννη Ντάσκα, θες κάτι καλέ μου φίλε με τα ντοκουμέντα. Πες μου το πρωτοσέλιδο για να φύγουμε από τα υπόλοιπα. Μπορούμε να δούμε, κύριε Δημήτρη, το πρωτοσέλιδο από τα ντοκουμέντα.gr. Έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Συνδυάζω την υπόθεση Πετσίτη με τη δικαιοσύνη. Ο καλός μας φίλος, ο Μανώλης, ο Πετσίτης. Ο Πετσίτης φαίνεται να έχει πάρει πολλά χρήματα από μερικούς επιχειρηματίες που είχαν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Γιατί τα δώσαν τα χρήματα αυτά, τι αποτέλεσμα είχαν, οι δίκες προχώρησαν, δεν προχώρησαν, είχε πράγματι εμπλοκή. Τα πήρε με διαμεσολάβηση, είχε πράγματι εμπλοκή ο Πετσίτης σε τέτοια πράγματα, του τα χαρίσανε,
Θα έφτιαχνε εφημερίδα, δεν θα έφτιαχνε. Είναι ορισμένα ερωτήματα τα οποία απαντώνται στο ρεπορτάζ. Δηλαδή έρχεται από παλιά, δεν είναι καινοφανές το φρούτο Κατσίτης. Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στη Φένια για να κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή, να πούμε ότι με όλα αυτά που διαβάζουμε και όπως είπε πολύ σωστά ο στρατηγός ο κύριος Θεοδωρακίδης, φανταστείτε λοιπόν ότι 85% Έλληνες φοβούνται τους Τούρκους, ότι είναι απειλή για την Ελλάδα. Και ένα στους δύο σχεδόν, 42,8% φοβάται τους Αλβανούς, που φτάσαμε οι Έλληνες να φοβούνται τους Αλβανούς. Και πάμε και στο εκπληκτικό, απειλή για την Ελλάδα οι Σκοπιανοί. Ένα στους 4, 25%, 26, 25,9. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Η πολιτική ηγεσία του τόπου δεν θέλει να τα ακούει αυτά, δεν θέλει να τα βλέπει και αυτήν και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Γιατί? Είναι businessman, κάνουν business. Σας έχω πει και άλλη φορά, πιάστε τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων. Πλην ελαχίστων, γιατί πάντα υπάρχουν και οι τιμοί. Και δείτε τι είχαν όταν μπήκαν στην πολιτική, τι έχουν τώρα που είναι στην πολιτική και τι έχουν αφότου βγήκαν την πολιτική. Πόλοι εκατομμυρίουχοι όλοι τους. Δουλέψανε. Αν βγει αποτέλεσμα, θα ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λες, γιατί οι βουλευτές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει. Εκατομμυρίουχοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται οι βουλευτές του να είναι πλούσιοι. Δεν φαίνεται. Εκατομμυρίουχοι είναι. Αποδεικμό είναι εκατομμυρίουχοι. Λοιπόν, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι, γέννη μου, ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παλιό που έγινε νέο. Λοιπόν, και για να κλείσω και εγώ να μην κουράζω, να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα. Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Ήμουνα ίσως ο πρώτος στρατηγέ που το είπα δημοσίως. Πρέπει να αλλάξω το δόγμα. Όχι πλέον δεν παραχωρούμε και δεν διεκδικούμε. Σαφώς και δεν παραχωρούμε, αλλά διεκδικούμε να προασπίζουμε τουλάχιστον την ελληνική μειονότητα που αυτή υπάρχει και ειδικά στα Βαλκάνια. Γιατί όπως πάνε οι πολιτικοί μας, ξεχάσαν το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, ξεχάσαν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, δημιουργούν νέα δεδομένα και σε λίγο η Βόρεια Ήπειρος θα θυμίζει ακριβώς την Κωνσταντινούπολη. Τι είναι σήμερα η Κωνσταντινούπολη για την Ελλάδα? Ίδια μέθοδος. Έχουν που είναι οι Τούρκοι Αλβανούς, κάντε αυτό. Και οι δικοί μας κοιμούνται με τα τσαρούχια και συζητούσε, λέει ο Γκοντιάς, πώς θα φτιάξουμε τα πράγματα με την Αλβανία, να τους δώσουμε και λίγο από τσαμουριά και χρήματα και το ένα και το άλλο. Λέει του πατέρα του, αυτά του είχαν πει στη στάση. Αυτά του είχαν πει στη στάση του κ. Γκοντιά, σωστά τα λέει ο στρατηγός. Εγώ φαίνεται δεν έχω κάτι άλλο λόγο σε σένα και να κλείσουμε πάντως, την εκπομπή. Για να ξέρει ο Γιάννης Ντάσκα, σε μία έρευνα μεταξύ παιδιών, όταν ερωτήθηκαν τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν, πολλά απάντησαν βουλευτές. Υπόψη. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πολλά θέλαν να γίνουν βουλευτές. Λοιπόν, για να έχουν λεφτά και να περνάνε καλά. Σαφώς, γιατί οι βουλευτές πρέπει να διαχέονται σε όλη την Ελλάδα και να είναι άνω κάτω βουλή, αυτά λέγαμε για πολιτιακή αλλαγή και συμπάθαμε για ίντερνετ. Αφήστε, δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας σήμερα, ανανεώνοντας παράλληλα, αφού σας ευχαριστήσω όλους, το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.